Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε κουλουράκια σμυρνέικα. Μια συνταγή μοναδική, μια συνταγή που παραδοσιακά φτιάχνουμε τη μεγάλη εβδομάδα, την ημέρα που βάφουμε τα αυγά. Αλλά άμα τα φτιάξουμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή μέσα στον χρόνο, τι θα κάνουμε, θα τα απολαύσουμε. Γιατί είναι φανταστικά, είναι πεντανόστιμα και μας αρέσουν. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα πασχαλινά σμυρνέικα κουλουράκια θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 2 κρόκους από μεσαία αυγά, 100 γραμμάρια γάλα, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 1 κουταλιά της σούπας κονιάκ, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό σόδα μαγειρική, μία πρέζα αλάτι και ένα κρόκο αραιωμένο με μία κουταλιά της σούπας νερό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα μίξερ και το φτερό. Γιατί πρέπει να φρατέψουμε το βουτυράκι μας με τη ζάχαρη. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Δεν θέλουμε τα 500 γραμμάρια, θέλουμε τα 300 γραμμάρια. Και πολύ απλά υπάρχει ένδειξη για να σας βοηθήσει να κόψετε τα 300 γραμμάρια. 50, 100, 150, 200, 250, 300, εδώ είμαστε. Οπότε κόβουμε εδώ, βγάζουμε το βούτυρο μας και το βούτυρο τι είναι απαραίτητο να είναι, Διονύση? Θερμοκρασία δωματίου για να φρατέψει καλά. Το βούτυρο πάει μέσα, τυλίγουμε το υπόλοιπο, αφήνουμε στην άκρη και ρίχνουμε μαζί και τη ζάχαρη. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να φρατέψουν πολύ καλά τα δύο μας υλικά. Οπότε λίγο υπομονή, 3-4 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσει, να φρατέψει και να μοιάζει λίγο σαν σαντιγί. Τα σμυρνέικα κουλουράκια είναι μία από τις συνταγές που ταξίδεψαν μαζί με τους 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, οι οποίοι εκτός από τις μνήμες τους κουβάλισαν και τις παραδόσεις τους. Ανάμεσα στις παραδόσεις της θρησκείας, της γλώσσας, της μουσικής και της τέχνης, η παράδοση της σμυρναίκης κουζίνας πέρασε και πάντρεψε Ανατολή και Δύση μέσα από τα πλούσια αρώματα μπαχαρικών και μυρωδικών, αποτυπώνοντας μια κουζίνα γεμάτη αντιθέσεις, αλλά και αρμονία που καθρεφτίζει μια κοινωνία δημιουργική, με φαντασία αλλά και ζωντάνια. Και όπως βλέπουμε, κοιτάξτε εδώ, το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη έχει γίνει σαν σαντιγί. Το βλέπετε? Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τους κρόκους. Θέλω 2 κρόκους από αυγά. Εδώ. Τώρα, αν δεν θέλετε να ξοδέψετε 2 κρόκους, βάλτε ένα ολόκληρο αυγουλάκι, μπορείτε. Αλλά με τους κρόκους θα έχουμε μια πιο ωραία υφή. Αλλά και ένα αυγό να ρίξετε, όχι ότι θα χαλάσουν τα κουλουράκια, καμία σχέση. Οπότε, άμα δεν θέλετε να βάλετε 2 κρόκους, βάλτε ένα ολόκληρο αυγουλάκι μέσα. Λοιπόν, ρίξαμε και τους 2 κρόκους μας και ανακατεύω μόνο τα αυγά λίγο στην αρχή, εδώ. Και μόλις απορροφηθούν, ρίχνω όλα τα υγρά μου που έχω. Γάλα, χυμό πορτοκάλι, κονιάκ, βανίλια, ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Πω, Παναγία μου, θα βγουν πετανόστιμα. Ήδη μυρίζει υπέροχα. Οπότε είναι μια συνταγή που ξέρω ότι όλοι θα δοκιμάσετε. Μας αρέσουν αυτά τα κουλουράκια. Εδώ. Τώρα, άμα θέλετε για κάποια εναλλακτική να βάλετε κανέλα, γαρίφαλο μέσα, μπορείτε, αλλά παραδοσιακά δεν βάζουμε. Λοιπόν, τώρα παίρνω 2 κουταλιές της σούπας από το αλεύρι μου. Εδώ. Γεμάτες. 1, 2. Και ανακατεύω στην αρχή καλά όλα τα υγρά μαζί με το βούτυρο και τη ζάχαρη. Τώρα, σταματάμε το μίξερ και στο υπόλοιπο αλεύρι ρίχνουμε μέσα το μπέικιν και τη σόδα. Θα ρίξω μέσα και το αλάτι. Ανακατεύω καλά, να πάει το μπέικιν και η σόδα παντού.
και ρίχνω το υπόλοιπο αλεύρι μέσα. Αναγία μου. Τώρα πόση ώρα πρέπει να ανακατέψω, φίλε Διονύση? 10 λεπτό. Πόσο? Α, 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Άντε να πάρει λίγο παραπάνω, γιατί είναι πολύ το μείγμα. Σιγά σιγά, γιατί άμα ανακατέψω γρήγορα θα φύγει όλο το μείγμα. Οπότε μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Τέλος. Εντάξει. Ίσα-ίσα θέλω να ανακατευτούν όλα τα υλικά μεταξύ τους και το υπόλοιπο ανακάτευμα μπορώ να το κάνω και με τα χέρια. Οπότε φοράω γάντια εδώ. Και αυτό ήταν. Είναι 6. Με αυτό το μείγμα θα βγάλουμε 4-5 τα ψιά κουλουράκια. Θα μας φτάσουν τα κουλουράκια για μία εβδομάδα, 10 μέρες. Και όντως αυτά δεν χαλάνε με τίποτα. Δηλαδή, όντως κρατάνε πάρα πολύ καιρό. Εφόσον τα βάλουμε σε ένα βαζάκι αεροστεγός για να μην παίρνουν υγρασία, και μπορούμε να έχουμε κουλουράκια πραγματικά για μία εβδομάδα τουλάχιστον. Οπότε είναι μια πολύ ωραία συνταγή να την κάνουμε όλο τον χρόνο. Τώρα, παίρνουμε το μείγμα μας εδώ. Και άμα δεν έχει ανακατευτεί καλά, τι κάνουμε? Ανακατεύουμε λίγο με τα χέρια. Πρέπει να μην παρανακατέψουμε. Όσο ανακατεύουμε το μείγμα μας, τόσο τα μπισκότα μας γίνονται ψωμί. Οπότε δεν θα έχουν ωραία υφή στο τέλος. Λοιπόν, τώρα. Βγάζω όλο μου το μείγμα εδώ. Και παίρνουμε 30 γραμμάρια περίπου στο χέρι μας εδώ. Λίγο με τα χέρια μας. Πλάθουμε. Και έτσι όπως είναι. Απλώνουμε. Σε περίπτωση που δείτε ότι σας κολλάει πάρα πολύ, ανακατέψτε λίγο παραπάνω το μείγμα. Και τώρα έχουμε τα κλασικά σχηματάκια που κάνουμε στα κουλουράκια. Το ένα είναι η βαρκούλα. 1, 2, και πιέζουμε τις άκρες. Το έχουμε. 1. Το δεύτερο είναι το σπιράλ. 30 γραμμάρια. Εδώ. Εδώ. Ξεκινάμε από τη μέση. Γυρνάμε. Εδώ. Το τρίτο ποιο είναι, φίλε Διονύση? Η φλεξούδα. Αυτός είσαι. 30 γραμμάρια. Εδώ. Εδώ. Και όπα, όπα, εδώ. Έχουμε άλλο σχήμα. Τα κλασικά γυαλάκια. Οπότε, αυτό είναι πολύ. Θέλω 30 γραμμάρια. Εδώ. Βλέπετε, όσο περνάει η ώρα, δεν είναι ακόμα περισσότερο το μείγμα, γιατί δουλεύει το αλεύρι. Οπότε, το ένα είναι από έξω προς τα μέσα, εδώ. Ουχου! Κλασικά γυαλάκια, εδώ. Και το τελευταίο που θα κάνουμε είναι το γυαλάκι ανάποδα. Είναι πολύ το μείγμα, εδώ. Που ουσιαστικά παίρνουμε, γυρνάμε το ένα από τη μία πλευρά, εδώ, και το άλλο από την άλλη. Εδώ. Τι στρογγυλό? Μου λέει ο σκηνοθέτης θέλει ένα στρογγυλό. Ποιο? Αυτό. 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 Αλήθεια. Επειδή το θέλει ο σκηνοθέτης, θα κάνω και ένα στρόγγυλο. Και τελείωσε. Αλλά μην νομίζω ότι θα τα κάνω εγώ πραγματικά έτσι. Βάλτε τα παιδιά σας να κάνουν κουλουράκια, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Μπείτε και εσείς σε διαδικασία να φτιάξετε. Νέες νοικοκυρές, πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε να κάνετε κουλουράκια. Βαρκάκι, εδώ. Και πάμε, συνεχίζουμε. Και εδώ. Εδώ. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Βαρκάκια, εδώ. Και εδώ. Πιέζουμε τις άκρες. Βουαλά. Καλά, ωραία είναι. Εντάξει. Έχω κάνει καλή δουλίτσα. Μίτσο. Πώς με βλέπεις? Ανοίγουμε και άμα έχουμε πολύ μείγμα, τι κάνουμε? Κόβουμε λίγο από το μείγμα, τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα τι θες να κάνω? Βαρκάκι, καλά με. Μπορούμε να κάνουμε και ένα 100% στρόγγυλο εδώ, κοίτα. Σαν λιγκαράκι. Ωραίος. Καλά το είπες. Άλλα δύο θα κάνω και θα τα ρίξω στο φούρνο. Εδώ. Πρώτο, τελευταίο. Και πλεξούδα άλλη μία. Άλλη μία πλεξούδα. Παραγγελιά από το Μίτσο, μία πλεξουδίτσα. Τώρα θα κάνω για σένα, αγόρι μου. Εδώ. Η τελευταία πλεξούδα είναι για σένα. Ωραία. Θες κάποιο ιδιαίτερο σχήμα? Όχι. Τι όχι? Πλεξούδα μόνο αυτό. Μήπως θες πλεξούδα με τρία δεσίματα? Όχι, να το κάνουμε απλό. Απλό. Ωραία. Παίρνουμε έτσι όπως είναι. Τυλίγουμε, τυλίγουμε και βουαλά. Τώρα,
Δεν ψήνουμε πολλά τα ψιά μαζί. Θα ψήνετε ένα-ένα τα ψάκια. Είναι απαραίτητο για να ψηθούν σωστά. Γιατί αν βάλουμε πολλά τα ψιά, δεν ψήνονται σωστά. 180 βαθμούς. Εδώ πέρα έχω λίγο άλυμα αυγού. Ουσιαστικά έχω λίγο κρόκο με νεράκι. Θα λείψετε λίγο από πάνω για να πάρουν ωραίο χρώμα και να γίνουν sexy. Και έτσι όπως είναι, αλήθουμε λίγο κρόκο, 180 βαθμούς περίπου 20 με 25 λεπτάκια στον αέρα, πολύ ψηλά η σχάρα για να πάρουν ωραίο χρώμα και να γίνουν τραγανά πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά. Οπότε, πάει αυτό στο φούρνο, ετοιμάζω και όλα τα υπόλοιπα τα ψιά και μόλις είναι έτοιμα όλα τα κουλουράκια μου, θα σας δείξω πόσο όμορφα φαίνονται και πόσο γευστικά είναι. Για τα πασχαλινά σμυρνέικα κουλουράκια, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάμε με το φτερό σε δυνατή ταχύτητα. Προσθέτουμε τους κρόκους και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Βάζουμε το γάλα, το χυμό, το κονιάκ, τη βανίλια, το ξύσμα από τα πορτοκάλια, λίγο αλεύρι και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα για ένα λεπτό. Σε μπολ βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι, το μπέικιν, τη σόδα, αλάτι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε για 10 με 15 δευτερόλεπτα σε χαμηλή ταχύτητα. Βάζουμε τη ζύμη στον πάγκο εργασίας μας και πλάθουμε κουλουράκια στο σχέδιο της αρεσκίας μας. Μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα, αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο και ψήνουμε το κάθε ταψί ξεχωριστά για 20 με 25 λεπτά στους 180 βαθμούς. Και τα κουλουράκια μου είναι έτοιμα, μα κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχα που είναι. Το κακό που έχουν αυτά τα κουλουράκια είναι ότι πανιάζουν πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή τραβάνε υγρασία από τον αέρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τα έχετε αεροστεγώς κλεισμένα και ένας τρόπος για να τα συντηρήσετε άμα είστε δύο άτομα στο σπίτι, ένα στο σπίτι και θέλετε να έχετε κουλουράκια για πολύ καιρό, είναι η κατάψυξη. Δηλαδή, παίρνουμε μικρά σακουλάκια, βάζουμε 2, 2, 3, 3 και τα αφήνουμε στην κατάψυξη. Και ουσιαστικά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα βγάλουμε από την κατάψυξη και να τα αφήσουμε στη θερμοκρασία δωματίου. Είναι πεντανόστιμα, από την κατάψυξη τρώγονται υπέροχα, είναι σαν να τα φτιάξετε εκείνη την ώρα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και όντως μπορείτε να έχετε κουλουράκια για όλο το μήνα, εφόσον είστε εργένιδες. Είσαι εργένης, Διονύση? Όχι. Πάρε τότε ένα κουλουράκι. Εσύ είσαι εργένης? Όχι. Πάρε και σε ένα κουλουράκι. Όχι. Εσύ είσαι εργένης? Όχι. Πάρε ένα κουλουράκι. Μπράβο. Τα πιάσαν όλα τα κουλουράκια, θα πιάσω και εγώ το δικό μου και είναι υπέροχο. Το ακούτε βέβαια. Είναι τόσο τραγανό απ' έξω, τόσο αφράτο μέσα. Και όντως αυτό που σου λείπει είναι λίγο ελληνικός καφές ή λίγο γαλατάκι για να βουτήξεις. Αλλά και σκέτο τρώγεται υπέροχα. Είναι φανταστική συνταγή. Φτιάξτε την και θα με θυμηθείτε.